Γεια σας παιδιά, ναι πολύ καλά καταλάβατε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να αποκαλύψουμε το τι έχει γίνει στο αυτοκίνητό μου. Θα πάρουμε τις εργασίες που έχουν γίνει με τη σειρά. Να πούμε πρώτα για την καρόζα, για το σασί του αυτοκίνητου, μιας και έχουν γίνει τροποποιήσεις παντού, σε όλο το αυτοκίνητο. Βγήκε για 2-3 χρόνια, το οδήγησα, είδα τι ακριβώς ήθελε, τι του έλειπε, ποια ήταν τα όρια του κινητήρα, ποια ήταν τα όρια της μετάδοσης, ποια ήταν τα όρια γενικότερα του αυτοκίνητου. Και πλέον κάναμε ένα αυτοκίνητο που το έφερα ακριβώς στα μέτρα μου, είναι ακριβώς αυτό που θέλω και είναι, πιστεύω, ακριβώς αυτό που ταιριάζει στο στυλ μου και ανυπομονώ να το οδηγήσω. Στην καρότσα έχουν γίνει πάρα πολλές τροποποιήσεις. Το αυτοκίνητο έχει κοπεί από μπροστά και πίσω από τους στόλους, από το κέντρο των θόλων τελείως. Έχει γίνει καινούργιο σασί ουσιαστικά, καινούργια υποδομή για να στηριχτούν όλα τα πράγματα πάνω. Το ψυγείο νερού έχει πάει στο πίσω μέρος μαζί με το deposit, την μπαταρία και ό,τι βαρύ υπάρχει. Για να ζυγίσουμε λίγο την κατανομή του βάρους, μιας και το αυτοκίνητο έχει βαρύνει αρκετά πλέον μπροστά. Έχουν ενισχυθεί όλα τα κέρια σημεία του αυτοκινήτου, έχουν γίνει καινούργιες βάσεις για τα καθίσματα, έχουν γίνει τροποποίηση στο roll cage, τροποποίηση στο τούνελ. Έχει αλλάξει η μετάδοση του αυτοκινήτου τελείως, άλλα εξόνια, άλλα διαφορικά, άλλη κεντρική, άλλα σασμάν, άλλος κινητήρας εννοείται. Βασικά η αντοχή της μετάδοσης θεωρητικά είναι γύρω στα 800-900 άλογα τώρα. Έχουμε στόχο να μην τα περάσουμε φέτος, δηλαδή ο στόχος μας είναι κοντά στα 650 με 700 άλογα, ανάλογα που θα μας βολέψει και θέλουμε να είμαστε safe για φέτος. Και η αλήθεια είναι ότι ήδη ετοιμάζεται ένας δεύτερος κινητήρας ακριβώς ίδιο με αυτό, ο οποίος θα έχει προδιαγραφές για 1000 συν. Οπότε ο στόχος μας για φέτος είναι κυρίως το χαμηλό βάρος, δηλαδή κάτω από 1150 κιλά και υποδύναμη γύρω στα 650 άλογα. Λοιπόν, τι έχουμε κάνει. Αλλαγές αναλυτικά. Έχουμε τοποθετήσει το deposit στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, μιας και ήταν περίπου στο κέντρο πριν. Έχουν γίνει καινούργιες γραμμές καυσίμου για παροχή πάνω από 1000 άλογα. Έχουν μπει καινούργιες αντλίες, έχουν μπει search tank, έχουν αλλαχτεί οι ρυθμιστές, οι αντλίες, τα fuel lines. Ό,τι έχει να κάνει με τροφοδοσία καυσίμου του αυτοκινήτου, μιας και είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Το ψυγείο νερό έχει πάει στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, έχει μπει ένα καινούργιο ψυγείο νερό αρκετά μεγάλο. Έχει γίνει τούνελ για να ταΐσουμε το ψυγείο όσο γίνεται με περισσότερο αέρα. Έχουν μπει δύο καινούργια πολύ δυνατά βεντιλατέρ. Όλα τα ηλεκτρονικά του αυτοκινήτου από την αρχή, καινούργια καλωδίωση για το κινητήρα, για τα φώτα, για τις αντλίες, για τα πάντα. Όλα καινούργια. Τελείως διαφορετική θέση οδήγησης, λίγο πιο πίσω, αρκετά πιο χαμηλά. Τα τιμόμετρα του αυτοκίνητου θα είναι κοντά με τα περσινά, δεν θα γίνουν ιδιαίτερες αλλαγές στο θέμα στεψίματος, μιας και με βόλεψε αρκετά καλά. Και για φέτος πιστεύω θα είναι ιδανικό. Στο μπροστινό τμήμα το αυτοκίνητο έχει μόνο το intercooler και το ψυγείο του λαδιού. Όλα τα βαριά έχουν πάει πίσω. Έχουν βγει πολλά πράγματα από τον κινητήρα το οποίο ήταν άχρηστα. Με στόχο να κρατήσουμε το βάρος όσο πιο χαμηλά γίνεται. Μιας και ο ενός κινητήρας είναι πολύ βαρύς. Έχουμε αντικαταστήσει και τα δύο τζάμια που είχαν μείνει πέρα του μπροστινού μπαρμπρίζ με πλαστικά και αυτά. Έχουν κοπεί τελείως οι πόρτες από μέσα. Γενικότερα έχει γίνει. Κάναμε ό,τι ήταν δυνατό στο αυτοκίνητο για να κρατήσουμε το βάρος του χαμηλά και να βάλουμε ένα πολύ βαρύ κινητήρα μπροστά, μιας και πλέον είναι απαραίτητο να έχεις ένα δυνατό μοτέρ, να μπορεί να ακολουθήσει τα κτίνη που προπορεύονται μπροστά από σένα σε ένα διπλό πέρασμα. We'll be right back.
αυτοκίνητο είναι να βγάλει 650 άλογα με όσο δυνατόν καλύτερο σπουλ. Θέλω να ακούει το αυτοκίνητο όσο δύνεται, γίνεται πιο καλά. Να έχει ένα μεγάλο φάσμα λειτουργίας δηλαδή. Δηλαδή δεν το θέλω να δουλεύει μόνο ψηλά. Μια και πίστε στην Ελλάδα πλέον έχουν και σφιχτά κομμάτια και ένεχτα κομμάτια. Οπότε το αυτοκίνητο θα πρέπει να είναι λειτουργικό παντού και να μην χρειάζεται να γίνονται αλλαγές σε κάθε αγώνα. Τώρα για τα spec του κινητήρα. Να πούμε λοιπόν που αυτό όλοι περιμένατε, που αυτό με ρωτάτε σχεδόν κάθε μέρα με τι κινητήρα θα βάλω. Ήρθε η ώρα να το αποκαλύψουμε, μιας ο κινητήρας βρίσκεται πάνω στο αυτοκίνητο και οι μοναδικές λεπτομέρειες που έχουν μείνει είναι τα ηλεκτρολογικά και κάποιες εργασίες στο εσωτερικό του αυτοκίνητου. Όλα τα άλλα είναι έτοιμα, όλα τα άλλα υπάρχουν μέσα στο μαγαζί. Οπότε από εδώ και πέρα ξεκινάμε και στείλουμε το αυτοκίνητο. Η αγωνία σας λοιπόν έφτασε στο τέλος. Σήμερα θα σας αποκαλύψω το τι κινητήρα έχω βάλει στο δικό μου αυτοκίνητο. Με ρωτάτε κάθε μέρα για το τι αυτοκίνητο έχω βάλει. Σε κάθε story που ανεβάζω για φορά το αυτοκίνητό μου, με ρωτάτε το τι κινητήρα έχω βάλει. Δεν είναι μυστικό. Απλά ήθελα να κάνω το κάτι διαφορετικό στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο, να μην πάω στις έτοιμες λύσεις, να κάνω να μελετήσω ένα κινητήρα εγώ, να τον φέρω στα spec που θέλω για να δουλέψει στα μέτρα μου. Οπότε ο κινητήρας είναι από Mercedes. Ναι, από Mercedes. Αυτό το σήμα που μοιάζει σαν σκόπευτρο, αυτό το πράγμα. Είναι straight 6, είναι 24 βάλβιδος, είναι 3,6 λίτρα και είναι πάρα πολύ ανθεκτικός. Το πόσο ανθεκτικός είναι θα το μάθουμε κι εμείς αμέσως μόλις δουλέψει, αμέσως μόλις το πιέσουμε και αμέσως μόλις το ρίξουμε στη μάχη. Έχουν αλλαχτεί τα πάντα στο εσωτερικό του, έχουν γίνει εργασίες και στην κεφαλή και στο μπλοκ παντού για να γίνεται όσο πιο ανθεκτικός, να γίνει όσο πιο ανθεκτικός μπορούμε. Έχουμε χρησιμοποιήσει ένα αρκετά μεγάλο τούρμπο, 80 χιλιοστά φτερό για την εισαγωγή, μιας και τα κυβικά είναι πάρα πολλά, μιας και θέλουμε να βγάλουμε αρκετή δύναμη. Έχουν αλλαχθεί τα πάντα σε περιφερειακά στον κινητήρα, εισαγωγή, εξαγωγή, κεντροφόροι, retainers, μπεκέρες, όλα διαφορετικά. Το μόνο που έχει μείνει από το παλιό setup είναι το intercooler, μιας και το intercooler που είχα κάνει πέρσι ήταν για πολύ παραπάνω από τα 600 άλογα, οπότε το intercooler με κάποιες μικρές τροποποιήσεις θα κάτσει ακριβώς στο συγκεκριμένο setup. Θα χρησιμοποιηθεί εξάτμιση 90 χιλιοστά, external 60 χιλιοστά, όλα πολύ από ό,τι βλέπετε. Τώρα οι περισσότερες λεπτομέρειες θα φανούν μόλις βγει το αυτοκίνητο στον δρόμο, με μια φωτογραφία στο κινητήρα, όσοι γνωρίζετε θα καταλάβετε πολλά πράγματα γι' αυτό. Είμαι ενθουσιασμένος για το συγκεκριμένο μοτέρ γιατί το έχω δει και στο εξωτερικό, το έχω ακούσει, έχω μιλήσει για λεπτομέρειες που χρειαζόταν να μάθω, έχω μάθει τα όρια του και πιστεύω να βγάλουμε ένα καλό setup για φέτος με την προϋπόθεση ότι του χρόνου απλά θα αλλάξουμε έναν κινητήρα με όλα τα περιφερειακά τα ίδια και θα έχουμε στόχο τα 900 άλλο, 850 με 900. Εκεί τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει από θέμα μετάδοση, μιας και θα φτάσουμε στο όριο της μετάδοσης με την υποδύναμη που μόλις προανέφερα. Για φέτος λοιπόν στόχο τα 650 άλογα, πάρα πολύ ροπή. Θα στροφάρει αρκετά ο κινητήρας από όσο περιμένετε. Θέλω και εγώ να τον ακούσω όσο και εσείς, οπότε μείνετε συντονισμένοι και στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Σύντομα θα είναι στις πίστες, είναι στο τελικό του στάδιο και έχει ξεκινήσει το δέσιμο. Οπότε θα το δείτε και αυτό τον Ιούνιο στις Σέρες. Οπότε μην χάσετε επεισόδιο, μην χάσετε τις Σέρες και μείνετε πάντα ενημερωμένοι στο κανάλι μας. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Γεια σας.